Έρχεται στον κόσμο στο Χαρτούμ ο άνθρωπος που μισό αιώνα αργότερα θα συνέδεε το όνομά του με την ανατροπή της βασιλείας στην Αίγυπτο. Ήταν ο στρατηγός Μοχάμαντ Ναγκίμπ, ο οποίος το 1952 ως επικεφαλής μαζί με τον Νάσερ στρατιωτικού κινήματος νεαρών εθνικιστών αξιωματικών θα ανέτρεπε τον βασιλιά Φαρούκ και θα τον υποχρέωνε να αυτοεξοριστεί στην Ευρώπη. Τότε ο Ναγκίμπ θα αναλάμβανε πρωθυπουργός και στη συνέχεια πρώτος πρόεδρος της νεαρής Αιγυπτιακής Δημοκρατίας. Πολύ γρήγορα όμως θα ερχόταν σε ρήξη με τη ριζοσπαστική πτέρυγα των κινηματιών αξιωματικών και το 1954 θα απομακρυνόταν από όλα τα αξιώματα που κατήχε και θα ετίθετο σε πολυετή κατοίκον περιορισμό από τον νέο ισχυρό άντρα της Αιγύπτου, τον Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ. Μέσα στην κοσμογονία που προκαλούσαν η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η ελματώδης ανάπτυξη της παραγωγής, ένα νέο καλλιτεχνικό κίνημα γεννιέται. Το εναρκτήριο λάκτισμα δίνεται με ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Φουτουρισμός», που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Φιγκαρό» και έφερε την υπογραφή ενός Ιταλού ποιητή, του Φίλιππο Τομάζο Μαρινέτη. Η λαμπρότητα του κόσμου μας πλουτίστηκε με μια νέα ομορφιά, την ομορφιά της ταχύτητας, τόνιζε ο Μαρινέτη σε αυτή την ιδρυτική διακήρυξη του φουτουριστικού κινήματος, με την οποία καλούσε τους καλλιτέχνες να γυρίσουν την πλάτη τους στην τέχνη του παρελθόντος και να εκφράσουν με το έργο τους το δυναμισμό της νέας ζωής που έρχεται, της ζωής του ατσαλιού, της υπερηφάνειας και του ηλίκου, όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο Ιταλός ποιητής. Το φουτουριστικό κίνημα πάντως, αντιφατικό από τη γέννησή του, γρήγορα θα εκφυλιζόταν εξαιτίας της τάσης της πλειοψηφίας των εκφραστών του, που ειδικά στην Ιταλία θα υμνούσαν τον πόλεμο και θα υποστήριζαν με φανατισμό το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ένας σπουδαίος Αμερικανός εξερευνητής. Ήταν ο Ρόμπερτ Πίρι, ο πρώτος στην ιστορία εξερευνητής που κατάφερε να φτάσει στο Βόρειο Πόλο. Το μεγάλο επίτευγμα, καρπό συστηματικών προσπαθειών επί 23 ολόκληρα χρόνια, απέφερε στον Πίρι πλήθος τιμητικών διακρίσεων, αλλά και τον τίτλο του υποναβάρχου που του απένιμαν οι μη Σένεκεν, οι Αμερικανικές αρχές. Έρχεται στον κόσμο στο Kansas City ένας από τους πιο ταλαντούχους δημιουργούς του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου. Ήταν ο σκηνοθέτης Robert Altman, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην 7η τέχνη ως ηθοποιός, συνέχισε ως σεναριογράφος και από τα μέσα της δεκαετίας του 50 πέρασε στον χώρο της σκηνοθεσίας, όπου και διέπρεψε. Μέχρι το θάνατό του το 2006, ο Altman είχε σκηνοθετήσει περισσότερες από 50 ταινίες για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μεταξύ των οποίων και η ταινία «Μας», μία από τις καλύτερες αντιπολεμικές σάτυρες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Αν και πολύ βραβευμένος στο εξωτερικό, ο Oldman δεν έτυχε της ίδιας αναγνώρισης από τις κινηματογραφικές αρχές της χώρας του, ίσως λόγω της κόντρας του με τις μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες παραγωγής και το κατεστημένο του Hollywood. Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου του αρνήθηκε 6 φορές το Όσκαρ σκηνοθεσίας για να του προσφέρει τελικά τον Μάρτιο του 2006 ένα τιμητικό Όσκαρ για το συνολικό κινηματογραφικό του έργο. «Μάλλον βιαστήκατε να με βραβεύσετε για το σύνολο του έργου μου, γιατί έκανα μεταμόσχευση καρδιάς πριν από μόλις 10 χρόνια και συνεπώς νιώθω να έχω μπροστά μου ακόμα 4 δεκαετίες ζωής», σχολίασε ειρωνικά κατά την παραλαβή του βραβείου του ο ήδη άρρωστος Oldman, που 8 μήνες αργότερα θα έσβηνε από λευχαιμία. Έρχεται στον κόσμο από φτωχή οικογένεια νέγρων από τις Μπαχάμες ένας σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός. Ήταν ο Σίδνεϊ Πουατιέ, ο οποίος, αν και άρχισε να εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη από τα τέλη της δεκαετίας του 40, έκανε το μεγάλο άλμα το 1955 με την εξαίρετη ερμηνεία του στην ταινία «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα». 3 χρόνια αργότερα ο Πουατιέ θα κέρδιζε και το Όσκαρ ανδρικού ρόλου, περνώντας την ιστορία ως ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση του Αμερικανικού κινηματογράφου. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Ίντεν υποβάλλει την παραίτησή του από την κυβέρνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική κατευνασμού που ο πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλεν ακολουθούσε έναντι του Αδόλφου Χίτλερ. Διαβλέποντας τους τεράστιους κινδύνους που έκρυβε αυτή η πολιτική,
ο Ίνταν θέλησε να δημοσιοποιήσει τη διαφωνία του, απορρίπτοντας τις προτροπές του Τσάμπερλεν να αποδώσει την παραίτησή του σε λόγους δίθεν υγείας. Ένας ικανός Βρετανός διπλωμάτης, ο Λόρδος Λουίς Μάουντμπάντεν, δυσέγγονος της Βασίλισσας Βικτωρίας, τοποθετείται αντιβασιλέας των Ινδιών σχεδόν ταυτόχρονα με την επίσημη ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών ότι προτίθενται να αποχωρήσουν από την αποικία τους τον επόμενο χρόνο. Έργο του Μάουντμπάντεν, 21ου και τελευταίο εκπροσώπου του Βρετανικού στέματος στην Ινδία, ήταν να προετοιμάσει το θεσμικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση της εξουσίας από τις Βρετανικές αρχές στους Ινδούς, αλλά και να οργανώσει την αποχώρηση του τεράστιου εκστρατευτικού σώματος που διατηρούσε ο Βρετανικός στρατός στην Ασιατική χώρα, η οποία υπήρξε επί 3,5 αιώνες Βρετανική αποικία. Σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης προβάλλεται σε παγκόσμια πρεμιέρα μια σπουδαία ταινία. Ήταν η Βασίλισσα της Αφρικής, του Τζον Χιούστον, η οποία λίγους μήνες αργότερα θα χάριζε στον πρωταγωνιστή της Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ το Όσκαρ ερμηνείας πρώτου ανδρικού ρόλου, το μοναδικό Όσκαρ που εξαίρετος ηθοποιός θα κέρδιζε στην πολύχρονη καριέρα του. Μετά από εντατικές προετοιμασίες χρόνων αλλά και αλλεπάλληλες αναβολές της εκτόξευσης λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κακών καιρικών συνθήκων, ο Αμερικανός αστροναύτης Τζον Γκλεν ακολουθεί το δρόμο που είχε ανοίξει έναν χρόνο πριν ο σοβιετικός συναδελφός του Γιούρι Γκαγκάρι. Την εκτόξευση, που αναμεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση σε ολόκληρη την Αμερικανική επικράτεια, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα εκατομμύρια Αμερικανοί και μαζί τους ο πρόεδρος της χώρας Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι με τον αντιπρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Η ιστορική πτήση, η πρώτη Αμερικανού στο διάστημα, θα διαρκούσε 4 ώρες και 55 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων το διαστημόπλοιο Friendship 7 θα διέγραφε 3 περιστροφές γύρω από τη Γη, καλύπτοντας μια απόσταση 129.000 χιλιόμετρων. Ο επίλογος θα γραφόταν στον Ατλαντικό, κοντά στις Μπαχάμες, όπου ο Γκλεν, πανευτυχής, θα περισυλλέγεται από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, για να ακολουθήσει αμέσως μετά η θριαμβευτική υποδοχή του στη Νέα Υόρκη από εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες του, που ήθελαν να συγχαρούν τον Γκλεν και να του εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για το μεγάλο του κατόρθωμα που τους είχε κάνει όλους υπερήφανους. Ο ακριτικός αϊστράτης πλήττεται από ισχυρότατο σεισμό που ισοπεδώνει σχεδόν ό,τι υπήρχε στο μικρό νησί. Χαλάσματα και θρήνος και καταστροφή έχουν δώσει τη δική τους σφραγίδα στη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο και έχουν σβήσει το γέλιο από τα χείλη των κατοίκων των. Οι τελευταίοι σεισμοί έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Με δηλώσεις του στην Αμερικανική τηλεόραση, ένας εκκεντρικός πολυεκατομμυριούχος, ο ηλικίας 61 ετών μεγιστάνας του χώρου της πληροφορικής Ρος Περό, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που θα ακολουθούσε, ο Περό θα αντιμετώπιζε ως ίσως προς ίσως τα δύο μεγαθύρια της αναμέτρησης, τον απερχόμενο πρόεδρο και εκλεκτό των Ρεπουμπλικάνων George Bush και τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Bill Clinton. Και κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα κατόρθωνε να συγκεντρώσει σχεδόν 20 εκατομμύρια ψήφους ή ποσοστό 18,9% που ήταν και το μεγαλύτερο ποσοστό ανεξαρτήτου υποψηφίου μετά το 27,4% που είχε συγκεντρώσει στις εκλογές του 1912 ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Theodore Roosevelt. Η βρετανική κοινή γνώμη μένει άναυδη όταν πληροφορείται την ταυτότητα δύο υπόπτων που συνελήφθησαν ως δράστες της αποτρόπαιης δολοφονίας ενός δίχρονου αγοριού, του James Bulger, που είχε απαχθεί από αγνώστους ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του σε πολυκατάστημα του Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, τη δολοφονία διέπραξαν δύο δεκάχρονα παιδιά που εντοπίστηκαν εκ των υστέρων καθώς τα πρόσωπά τους είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας την ώρα της απαγωγής του μικρού James. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μια δυναμική προσωπικότητα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ήταν ο μηχανικός και σχεδιαστής αυτοκινήτων Φερούτσιο Λαμποργκίνι, ο
οποίος κατά τα χρόνια που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατάφερε να δημιουργήσει την ομώνυμη βιομηχανία κατασκευής υπερπολιτελών και πανάκριβων σπορ αυτοκινήτων. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ανάργυρε. Πώς κοιμηθήκατε σήμερα, καλά? Γιατί ρουχάλιζε πάλι κύριε Δήμητρε. Οι καλοί άνθρωποι ροχαλίζουνε όταν έχουν ήσυχη συνείδηση. Κατάλαβα. Τα τράνταξα πάλι τέτοια ραμίδια. Πρωτανέβηκε στη θεατρική σκηνή το 1919 και σχεδόν αμέσως καθιερώθηκε. Πρικισμένος με ένα σπάνιο υποκριτικό ταλέντο και έχοντας μια ανεπανάληπτη αμεσότητα στην επαφή του με το κοινό, ο Βασίλης Λογοθετίδης γίνεται ο αγαπημένος ήρωας εκατομμυρίων Ελλήνων. Τι θες τέλος πάντων, ρε Φώτη? Τι θέλω, πάπη μου, τώρα? Δεν τα είπαμε. Εγχείρηση, νοσοκομεία, φάρμακα, γιατροί. Εγώ τι να σου κάνω, πάπη μου? Ένας ξερός μισθός. Και τι μισθός? Ας τα πας στο διάλογο. Ντρέπομαι να σου πω. Ντρέπεις εσύ, πάπη μου? Ανήψεις. Έμα εσύ και εσύ. Συγγένεις είσαι. Κατάλληλα, τώρα θα μου πεις, άμα υπάρχει το παιδί, γιατί το ανήψει? Άμα το παιδί στο χάλι που είμαι εγώ, στην κατάσταση που είμαι εγώ, πρέπει και τα ανήψει. Πρέπει, πάπη μου, αίμα σου είναι. Απαράμιλος στους αυτοσχεδιασμούς, χαρίζει πάντα στους ρόλους που αναλαμβάνει την προσωπική του σφραγίδα και καταφέρνει να δημιουργήσει εκατοντάδες θεατρικούς και κινηματογραφικούς χαρακτήρες αντιπροσωπευτικούς του μεταπολεμικού νέου Έλληνα. Και σας τσάκωσα! Στην αγκαλιά του, μεγαλοδύναμε, σε ευχαριστώ! Έχει το διέλο, Κωστάκι μου. Έχει το διέλο, Κωστή μου. Έχει το διέλο, Δήλο. Άντως εγώ πρέους να σας πω. Πρέους! Πρέους! Θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα. Γιατί? Δεν πει γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δώρα κάνει, αμέσως κερατάς ο κύριος Μακρικός. Στις 20 Φεβρουαρίου του 1960 η καρδιά του Λογοθετίδη πάβει ξαφνικά να χτυπάει. Το ελληνικό θέατρο και ο ελληνικός κινηματογράφος χάνουν έναν από τους αξιότερους εργάτες τους. Και η ελληνική κωμωδία, τον άνθρωπο που την έκανε δημοφιλή και την καθιέρωσε ως ένα από τα εκφραστικότερα και αντιπροσωπευτικότερα είδη ψυχαγωγίας στη μεταπολεμική Ελλάδα. Σε ζητάνε. Ποιος? Ένας κύριος. Ποιος κύριος ζητάει? Είναι, λέει, ο σταθμάρχης της Θημαριάς. Αμάν. Ο σταθμάρχης της Θημαριάς. Μάλιστα, κύριε Πόπη, ο σταθμάρχης της Θημαριάς. Και τώρα να σε δω. Και τώρα να σε δω. Το 1961 ήταν για την Αλβανία μια χρονιά έντασης. Προσωπικός φίλος του Στάλιν και θαυμαστής των μεθόδων του, ο ηγέτης της χώρας Εμβέρ Χότζα είχε έρθει σε ρήξη με τη Σοβιετική Μητρόπολη όταν η Μόσχα προχώρησε στη λεγόμενη αποσταλινοποίηση. Η ισχυρή φιλοσοβιετική πτέρυγα του Αλβανικού Κομμουνιστικού Κόμματος είχε ξεσηκωθεί και η αναμέτρηση μαζί της στο ενεξελίξει συνέδριο του κόμματος ήταν σκληρή. Αλλά ο Χότζα επικρατεί. Και στις 20 Φεβρουαρίου του 1961 επανεκλέγεται πανηγυρικά γραμματέας, εδραιώνοντας τη θέση που κατήχε από την ίδρυση του μεταπολεμικού αλβανικού κράτους. Ήταν το μοναδικό παράδειγμα σταλινικού ηγέτη σε ολόκληρη την Ευρώπη, που κατάφερνε να επιβιώσει μετά το τέλος της εποχής του σταλινισμού. Ο Χότζα πάντως επιβίωσε ακόμη και όταν ήρθε σε ρήξη με τη μοναδική σύμμαχο που είχε απομείνει, την κομμουνιστική Κίνα, κατά τα χρόνια που ακολούθησαν το θάνατο του Μάο. Και κράτησε το τιμόνι της χώρας του μέχρι το θάνατό του το 1985, παρότι για την Αλβανία το κόστος από τη διεθνή της απομόνωση ήταν βαρύτατο. 5 χρόνια αργότερα, στις 20 Φεβρουαρίου του 1990, μια ημέρα σαν εκείνη που ο Χότζα έβγαινε νικητής στην αναμέτρησή του με τους Σοβιετικούς, οι εξεγερμένοι συμπατριώτες του γκρέμιζαν από την κεντρική πλατεία των Τυράννων το άγαλμα του πρώην ηγέτη τους. Ήταν η μέρα που η Αλβανία, μετά από 45 χρόνια κομμουνιστικής της διακυβέρνησης, άρχισε να κόβει μία-μία τις γέφυρες με το παρελθόν και να αναζητεί βασανιστικά τη νέα της ταυτότητα στη σύγχρονη μετακομμουνιστική Ευρώπη.